συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Όσα ζουν οι νέοι εργαζομένοι σήμερα στην Ελλάδα, σίγουρα δεν απέχουν ιδιαίτερα από τις εμπειρίες άλλων νέων εργαζομένων στις χώρες που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί αρκετοί αντιλαϊκοί νόμοι, με αποτέλεσμα οι νέοι που εργάζονται να έχουν γνωρίσει μόνο τέτοιες δυσκολότερες από τις προηγούμενες γενιές συνθήκες δουλειάς. Μεγάλη κινητικότητα και αβεβαιότητα, ευελιξία, ωράρια λάστιχο, χαμηλή μισθή, τεράστια εμπόδια στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τους αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίζουν και εφαρμόζουν, επιδιώκουν οι εργαζόμενοι να ζουν και να δουλεύουν για όσο θέλουν, όποτε θέλουν και όπως θέλουν οι εργοδότες. Διασφαλίζουν την κερδοφορία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τυπώντας κάθε δικαίωμα των εργαζομένων. Αυτό έγινε ακόμα πιο φανερό με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε την προηγούμενη χρονιά. Παρουσιαζόταν στους εργαζομένους ως σύγχρονο, ως εφαρμογή των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, η εφαρμογή στην ουσία της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου και των απλήρωτων υπερηρειών, καθώς και η διάσπαση του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό. Καταργήθηκε το 8ωρο, τη στιγμή που ήδη η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ώρες εργασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας μπήκε σε εφαρμογή η ψηφιακή ωρομέτρηση μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που είχαν υπερψηφίσει το συγκεκριμένο μέτρο, θα έβαζε βραχμού στη μαύρη εργασία και θα έβαζε τέλος στην απλήρωτη δουλειά και τις υπερορίες. Η πραγματικότητα όμως στις μέρες εφαρμογής είναι η εξής. Μετά το πέρας του δηλωμένου χρόνου εργασίας, οι εργοδοσίες σε σούπερ μάρκετ και σε τράπεζες όπου εφαρμόστηκε ανάγκαζαν τους εργαζομένους να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, εκτοξεύοντάς τους απειλές ώστε να επιστρέψουν να δουλεύσουν υπερορίες απλήρωτοι. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι ο κλάδος του τουρισμού με τη μεγάλη εποχικότητα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζομένοι ξεζουμίζονται στην κυριολεξία για 6 μήνες, δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια χωρίς ρεπό σε άθλιες, περισσότερες φορές συνθήκες δουλειάς. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν σπαστό ωράριο και Κυριακές με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηρύχθηκε την αναργία για 32 Κυριακές. Παράλληλα, ο μισθός των εργαζομένων εξανεμίζεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του μήνα, με τη συνεχής ανατιμή στην ενέργεια, τα καύσιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής, τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός παραμένει καθυλωμένος. Σε όλη αυτή τη ζωβερή πραγματικότητα που προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, οι εργαζομένοι δεν έμειναν ούτε και θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα σε χώρους δουλειάς που εργαζόμενοι μέσα από την οργάνωσή τους και τον αγώνα τους είχαν κατακτήσεις και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για τους εργαζομένους όλης της χώρας. Η ανεποχώρητη δράση των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και αγώνες τους, αποτελούν πραγματικό φάρο μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα. Δίνουμε όλη μας τις δυνάμεις καθημερινά για να δυναμώσει η οργάνωση και πάλι, για να περιφρουρήσουν και να διευρύνουν κατακτήσεις και δικαιώματα, για να μπει στο στόχαστρο της πάλης ο πραγματικός εχθρός που δεν είναι άλλος από αυτό το σάπιο σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης. Σε αυτό το δρόμο βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική.